Η Χριστίνα Φιτιλή είναι μια πρωταθλήτρια ζωής που όχι μόνο κατάφερε να νικήσει τη μάχη ενάντια στον καρκίνο δύο φορές, αλλά και να διαπρέψει ως ζωγράφος σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γεννήθηκε στη Λάρισα μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της. Όπως η ίδια λέει, μεγάλωσε σε ένα πολύ υγιές περιβάλλον και είχε φανταστικά παιδικά χρόνια. Το όνειρό της από μικρή ήταν να γίνει ζωγράφος και τα κατάφερε παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σαν παιδί, χάρη του πείσματος και της αποφασιστικότητάς της. Είχε την ατυχία να νοσήσει δύο φορές από οξία λεμφοπλαστική λευχαιμία, όμως όχι μόνο βγήκε νικήτρια, αλλά συνέχισε τη ζωή της χωρίς να το βάλει κάτω. Η πρώτη διάγνωση έγινε το 1995 σε ηλικία 8,5 ετών. Όπως η ίδια λέει, οι συνθήκες τότε ήταν πολύ δύσκολες, αφού λόγω ότι έμενε στη Λάρισα αναγκαζόταν μαζί με την οικογένειά της να πηγαίνει έρχεται τρεις φορές την εβδομάδα στην Αθήνα. Η δεύτερη φορά ήταν σε ηλικία πλέον 12,5 ετών. Ενώ είχε επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και νόμιζε ότι η μάχη με τον καρκίνο ήταν πλέον μια παλιά ανάμνηση, η Χριστίνα παθαίνει υποτροπή, μια είδηση που, όπως λέει, την πήρε πολύ άσχημα. Την περίοδο της υποτροπής είχε την τύχη όμως να φιλοξενηθεί στον Ξενώνα Ελπίδα. Η στήριξη του συλλόγου προς εκείνη και την οικογένειά της ήταν καθοριστική, αφού της παρήχε όλες εκείνες τις ανέσεις που δεν είχε την πρώτη φορά. Η ίδια ομολογείται τα λόγια που άκουγε από τον κόσμο την περίοδο που νοσούσε, την πονούσαν περισσότερο και από τον πόνο που ένιωθε λόγω των χημειοθεραπειών. Αλλά με τη στήριξη των γονιών της, προσπαθούσε να μην δίνει σημασία. Παρά τις δυσκολίες της ζωής, η Χριστίνα είχε βάλει στόχο όχι μόνο να ζήσει, αλλά και να εκπληρώσει το παιδικό της όνειρο, που δεν ήταν άλλο από το να γίνει ζωγράφος. Έτσι, σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ Θεσσαλονίκης. Ενώ ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία. Από το 2012 μέχρι σήμερα εργάζεται ως εικαστική παιδαγωγός σε δημόσια σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής. Ταυτόχρονα έχει εθελοντική δράση ως art therapist στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, θέλοντας να βοηθήσει άλλα παιδιά που περνούν παρόμοια προβλήματα με εκείνη. Γιατί για τη Χριστίνα, ο Σύλλογος Ελπίδα πλέον είναι η οικογένειά της. Σήμερα στα 33 της χρόνια έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας και έχει εξελιχθεί σε μια ταλαντούχα εικαστικό που τα έργα της έχουν εκτεθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Χριστίνα είναι επίσης παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού, έχοντας καταφέρει να συνεχίζει τη ζωή της. Όπως λέει η ίδια, αν της έλεγε κάποιος να αλλάξει υποχρεωτικά μια στιγμή της ζωής της, το μόνο πράγμα που δεν θα άλλαζε είναι οι στιγμές που νόσησε. Γιατί όλη αυτή η εμπειρία την έκανε καλύτερο άνθρωπο. Χριστίνα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκαμε. Σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να έρθεις στην εκπομπή. Και έχω συγκρατήσει δύο πράγματα από το βίντεο που μόλις ακούσαμε. Κάτι το οποίο σπανίζει πάρα πολύ για αυτούς που έρχονται και κάθονται στην καρέκλα του καλεσμένου. Είχες λέει φανταστικά παιδικά χρόνια. Γιατί, δόξα τω Θεώ. Ξέρεις, συνήθως ακούς ότι υπήρξε κάποιο έτσι βίωμα, κάποιο τραυματάκι στις παιδικές ηλικίες. Των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Και το δεύτερο, που είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό επίσης με πολλούς καλεσμένους, αυτή τη φορά όμως είναι κοινός παρανομαστής, είναι το ότι αν άλλαζες κάτι, σίγουρα δεν θα άλλαζες την περίοδο που νόσησες. Ναι, γιατί θεωρώ ότι αυτό με έκανε ο άνθρωπος που χωρίς να το ξέρω ήθελα να γίνω. Και χωρίς αυτόν, νομίζω δεν θα ήμουν η προσωπικότητα που θα με κάλυπτε ολοκληρωμένη. Και ξέρεις, όταν ακούσαμε στο SpeakCast του βίντεο που έλεγε ο συνεργάτης μας ότι είχε την ατυχία εντός εισαγωγικών να νοσήσει. Εγώ το θεωρώ τύχη. Δεν είναι ατυχία, το θεωρώ τύχη. Ναι. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει μια τέτοια πρόκληση. Ναι, γιατί βιώνοντας κάποια πράγματα, βλέπεις ότι φτιάχνεις ακριβώς την προσωπικότητα που θέλεις να είσαι, είτε γιατί. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι, έπαιρνα ρίσκα, δεν σκεφτόμουν αχ, να μην το κάνω αυτό, να μην ρισκάρω εκείνο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ακριβώς πέρασα τι πέρασα, έλεγα αυτό θέλω, αυτό θα το κάνω. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Οπότε νομίζω ότι έτσι πραγματοποιείς περισσότερα όνειρα, ζεις πιο έντονα πράγματα στη ζωή σου, τα ζεις μάλλον όλα πιο έντονα.
Βέβαια, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, θα μου το πεις και εσύ αυτό. Σε όλο αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η οικογένειά σου. Έχω φανταστικούς γονείς και μεγάλωσα σε ένα το ιδανικότερο οικογενειακό περιβάλλον μαζί με την αδερφή μου. Με είχαν οι γονείς μου, όχι σε ένα χρυσό κλουβί, σε 10 χρυσά κλουβιά, αλλά ίσως λόγω καλλιτεχνικών. Εγώ ήμουν πάντα μια τρελή προσωπικότητα. Οπότε οι γονείς μου το ξέραν αυτό. Αυτή την καλλιτεχνία και την τρέλα που λες εσύ, την έχεις εκφράσει πολύ νωρίς. Ναι, από πάντα. Δεν με πίστευε κανείς. Εγώ από τότε που μιλούσα έλεγα θα γίνω ζωγράφος. Δεν ήξερα ούτε εγώ τότε τι ήταν, αλλά με το που έπιανα χρώματα, που έπιανα τα υλικά, έλεγα αυτό θα κάνω. Και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ και ένα πανευρωπαϊκό βραβείο ζωγραφικής που είχα πάρει όταν ήμουν στην τρίτη ηλικίου, σε ηλικία 18 ετών. Γιατί υπήρχε μεν στήριξη ότι ναι, θα το κάνω, αλλά επειδή ήμουν καλή μαθήτρια, είχα βγάλει 19 και 5. Και εγώ δεν ήθελα να κάνω μηχανογραφικό, οπότε όντως δεν έκανα μηχανογραφικό. 19 και 5, ουσιαστικά ήσουν μέσα σε όποια σχολή ήθελες. Αν δεν ήταν το βραβείο, θεωρώ ότι θα υπήρχε μπες στη σχολή, αλλά κάνει και ναι, ένα και κάνει μηχανογραφικό, και άλλο, ναι. Γιατί άμα είναι ρίσκο. Δεν μπαίνουμε στη σχολή, εμείς μπαίνουμε με επιπλέον εξετάσεις στο σχέδιο. Mm-hmm. Δεν μετράει καθόλου βαθμός. Η πρώτη φορά που ήρθες αντιμέτωπη με την ασθένεια είναι σε ηλικία 8 χρονών. 8,5, ναι. Εσύ τι θυμάσαι, έχεις μνήμες από αυτή την από περίοδο. Από 2 χρονών έχω, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχω μνήμες για τα πάντα. Οπότε και από όλη την περίοδο που νόσα, θυμάμαι τα πάντα. Ουσιαστικά, εγώ είχα οξυέλαμπη βλαστική λευχαιμία. Οπότε αυτό γίνεται η διάγνωση μέσω του αίματος. Χτυπάει τα παιδιά, αλλά υπάρχει και στους ενήλικες. Απλά πλέον στα παιδιά έχει ένα ποσοστό γύρω στα 70% ίασης. Οπότε αντιμετωπίζεται πλέον σαν μια πλήρωση. Mm-hmm. Τώρα πια ή από τότε. Από τη δεύτερη φορά, δηλαδή από το 2000, ναι, όσο πάνε δηλαδή τα ποσοστά ανεβαίνουν. Άρα εσύ ουσιαστικά θυμάσαι ότι είχες κάποια συμπτώματα, ας πούμε, που στην είχα αρχή δεν ήταν... Είχα πάρα πολύ υψηλό πυρετό, οπότε όταν έχεις ένα πυρετό και δεν πέφτει, δεν πέφτει μια φορά, την επόμενη φορά είχα και μια πάρα πολύ καλή παιδίατρο. Έκανα εξετάσεις αίματος, είδα ότι είχα πάρα πολύ χαμηλά λευκά, κάτω από 100. Οπότε, από τα λίγα πράγματα που έχω καταλάβει μέσα σε αυτά τα χρόνια είναι ότι ή έχεις πάρα πολύ χαμηλά λευκά, ή εγώ, ας πούμε, στη δεύτερη φορά είχα πάρα πολλές χιλιάδες λευκά, το αντίθετο. Άρα, τα δύο άκρα ουσιαστικά δεν είναι ποτέ φυσιολογικό, δεν είναι οπότε, ποτέ καλό, ας πούμε. Οπότε, βλέποντας αυτές τις εξετάσεις, το νοσοκομείο της Λάρισας είπε στους γονείς μου να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου είχε ακούσει για το αντίστοιχο αιματολογικό τμήμα, το οποίο υπήρχε στην Αθήνα, και είπε: εγώ δεν πάω στη Θεσσαλονίκη, θα υπογράψω, θέλω να με πάτε στην Αθήνα. Και πήγαμε στην Αθήνα. Χριστίνα μου, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτό που σκεφτόμουν πάντα είναι ότι άμα μείνω έγκυος και γίνει το οτιδήποτε, ότι δεν θα επιλέξω να κάνω χημειοθεραπείες, θα επιλέξω το παιδί. Θυμάσαι καθόλου αν υπήρχε, ας πούμε, ή αισθανόσουν να έχεις εισπράξει, ας πούμε, ανησυχία από τους γονείς, γιατί ξέρεις, διαφορετικά σκέφτεται ένας ενήλικας. Δεν με είχαν αφήσει ποτέ οι γονείς μου, ούτε να καταλάβω το πόσο σοβαρό είναι, ούτε ότι ανησυχούν. Απλά επειδή από πάντα ήμουν σκανδαλιάρα, πολλές φορές έκανα, νόμιζαν ότι κοιμόμουν και εγώ δεν κοιμόμουν. Και τα άκουγες. Και άκουγα, τα οποία τα καταλάβαινα στην πορεία. Σε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, οι γιατροί και οι γονείς είναι ειλικρινείς. Ήξερα ότι έχω όμικρο λάμπα λάμπα. Έτσι είναι η συντομογραφία. Μου είχαν εξηγήσει ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ότι πρέπει να μείνουμε εδώ, ότι θα κάνουμε κάποιες θεραπείες. Ήξερα ακριβώς ότι κάθε 2 εβδομάδες θα κάνουμε κίνο. Ήξερα όλο το πρόγραμμα. Ότι τότε θα κάνουμε κτηνοβολίες, τότε θα πάρει αυτή την έννοια, τότε θα κάνει αυτή την εξέταση. Ήξερα όλο το πρωτόκολλο. Δεν ήξερα το όνομα. Εγώ έμαθα τι είχα λίγο πριν μπω στο πανεπιστήμιο. Όταν έβγαινε για κάποιο πτυχίο γλώσσας, είχε έρθει φόρμα του πτυχίου. Και έβγαινε μαζί με εμένα και μία φίλη μου. Και σε αυτή δεν είχε έρθει φόρμα. Έλειπαν οι γονείς μου από το σπίτι και ήξερα ο μπαμπάς μου ότι έχει ένα φάκελο που βάζει μέσα όλα τα χαρτιά μου. Ανοίγω εγώ, βγάζω τη φόρμα, της λέω το κωδικό για να πάρει τηλέφωνο για να ρωτήσει για το πτυχίο. Και πώς το έφελε η μοίρα να μάθω επιτέλους τι είχα, πέφτει κάτω ο φάκελος. Εγώ έδινα φυσική την επόμενη μέρα. Και λέω, πω, θα καθυστερήσω από το διάβασμα. Και όπως μάζευα τα χαρτιά για να βγω, να τα βάλω στη θέση τους να συνεχίσω το διάβασμα,
Και διαβάζω το πρωτόκολλο, βλέπω το όνομά μου και αρχίζω και διαβάζω από το πρωτόκολλο τι σημαίνει και το τι είχα. Οπότε έτσι το κατάλαβα. Δεν έχεις νιώσει ποτέ, δηλαδή, την ώρα που είσαι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, ας πούμε, ότι έχεις καρκίνο στο αίμα? Δεν έχω νιώσει ότι έχω καρκίνο. Απλά ήξερα ότι κάποια παιδιά τα οποία ήταν δίπλα μου στα κρεβάτια έχουν φύγει. Mm-hmm. Ήξερα ότι από αυτό που έχω, χωρίς να μου το πούν οι γονείς μου, ότι εγώ μπορεί να φύγω, ήξερα ότι είναι σοβαρό. Γιατί είναι πώς το ένιω, πώς το είχα βιώσει εγώ, χωρίς να μου το έχει επιβεβαιώσει κάποιος, χωρίς να έχω ρωτήσει ποτέ, ούτε χωρίς να το έχω πει σε κάποιον. Να μου το έχει πει κάποιος, ξέρεις, μπορεί να μην τα καταφέρεις. Δεν το πίστεψα ποτέ ότι δεν θα τα καταφέρω, οπότε. Παρ' όλα αυτά, φοβό ένιωθες. Γιατί ξέρεις, ρε παιδί μου, για ένα παιδί τώρα το να μπαίνω, βγαίνει μέσα σε νοσοκομεία, να περνάει αυτές τις θεραπείες, να αντιλαμβάνεται αυτά που μου λες εσύ. Ένιωθα πάρα πολύ πόνο που βιώνεις τον πόνο με όλες αυτές τις χημειοθεραπείες, με τις ενέσεις. Με το ιατρικό κομμάτι, καθαρά το χημειοθεραπευτικό το οποίο περνάς, δεν μου άρεσε που ήμουνα στην Αθήνα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό με πείραζε έντονα, γιατί ήμουνα μακριά από την αδερφή μου, με την οποία είμαστε πάρα πολύ δεμένες. Την αρχή, νομίζω ότι την πρώτη φορά πήγαινε ερχόσουνα 2-3 φορές την εβδομάδα. Την πρώτη φορά που έγινε η διάγνωση με την υποτροπή, είναι σαν να βλέπεις μέσω του ελπίδα το πριν και το μετά, σαν να το κάνεις κόμικ. Την πρώτη φορά, μάλλον και στην υποτροπή και στην πρώτη διάγνωση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπάρχει στη δική μου κλινική που ήμουνα, μένεις μέσα ένα διάστημα περίπου 2 μήνες, που δεν βγαίνεις καθόλου, που είσαι στην απομόνωση, που χτυπάς πάρα πολύ, η πρώτη βόση που χτυπάς τη λευχαιμία και μένεις εκεί. Μετά ακολουθείς χημειοθεραπευτικά σχήματα και μένεις μια εβδομάδα μέσα, μια εβδομάδα έξω, 2 εβδομάδες μέσα, ανάλογα το πρωτόκολλο που ακολουθείτε. Σχολείο δεν πήγαινε όλο αυτό το διάστημα? Σχολείο δεν πήγαινα, αλλά ήμουν κατοίκον διδαχθήσα και έβγαλα και την τρίτη δημοτικού και την πρώτη γυμνασίου μέσα στο σχολείο του νοσοκομείου. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα η ζωγραφική υπάρχει στη ζωή σου? Ναι, υπάρχει. Κανονικά. Δηλαδή θεωρώ ότι χωρίς τη ζωγραφική δεν θα τα είχα καταφέρει. Και υπάρχει πιο έντονα στην υποτροπή, όπου έχει αλλάξει λίγο το τμήμα και η διαρρύθμιση. Δεν έχει γίνει ακόμα το οικολογικό νοσοκομείο, αλλά έχει αλλάξει η διαχείριση μέσα στο Αγία Σοφία. Οπότε ερχόταν από το χαμόγελο του παιδιού μία εθελόντρια από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Και επειδή εγώ έλεγα από τότε ότι θα γίνω ζωγράφος, μου έδειχνε κάποια φορά υλικό. Είχα ούτως ή άλλως εγώ υλικό για να ζωγραφίζω, οπότε με απασχολούσε πιο ιδιαίτερα και ήταν σαν να έχω ιδιαίτερα για να κάνω ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο ζωγραφική. Να σε ρωτήσω, στο βίντεο αναφέρθηκε ότι τη δεύτερη φορά στην υποτροπή, ας πούμε, το πήρες λίγο πιο άσχημα. Εγώ υποτροπίασα ένα μήνα πριν περάσει η πενταετία που δεν μπορείς να υποτροπιάσεις. Δηλαδή, μετά την πενταετία δεν είναι υποτροπή, είναι κάτι νέο, σαν να τυχαίνει σε έναν άλλον άνθρωπο. Σκέψω ότι μέσα σε 5 χρόνια, ότι εγώ δεν πήγαινα καν για τους πήγαινα μια φορά το χρόνο. Σκέψω ότι όταν κατά την περίοδο που κάνεις χημειοθεραπείες, άμα πιάσεις κάποια λίμωξη, κάποια ίωση, πηγαίνεις μέσα και την περνάς στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Εγώ ακριβώς επειδή είχα το οικογενειακό περιβάλλον, το ιδανικό, που είχαν γίνει γιατροί και φαρμακοποιοί, όταν ανέβασα πυρετό, χωρίς να ξέρω ότι βγήκανε τιμές μου και έχω περισσότερα λευκά, λέω εντάξει, λέω. Δεν έχω μπει ποτέ στο νοσοκομείο εξτρά. Ήταν και εμένα να μπω μία φορά εξτρά. Απλά θα μπω μέσα, θα πέσω πυρετός και θα φύγω. Δεν περνούσε δηλαδή από το μυαλό μου ότι θα τα ξανακάνω όλα εξ αρχής. Και επειδή είχα εκπαιδεύσει τους γιατρούς, ότι εγώ θέλω να μου λένε ότι θα ακολουθήσει αυτό, θα μείνει τόσες μέρες μέσα και όλα. Έρχεται κάποια στιγμή η γιατρός και μου λέει ότι έχουμε πάρει μυελό. Αύριο θα βγουν τα αποτελέσματα. Ή θα πρέπει να τα ξανακάνουμε όλα εξ αρχής. Ή φεύγεις. Εγώ το ήξερα, το ένιωθα ότι θα πρέπει όλα να τα ξανακάνουμε εξ αρχής, αλλά δεν ήθελα να το δεχτώ και έλεγα: ωραία, εγώ αύριο φεύγω. Οπότε είχα αρχίσει, έκανα βαλίτσες, με βλέπει μία μπαμπάς μου που δεν ήξερε τι μου είπε ο γιατρός και του λέω: φεύγουμε αύριο κτλ. Και βλέπω ότι το θυμάμαι σαν τώρα, ότι βγήκε ένα χαμόγελο. Και μου λέει: τι σου είπε ο γιατρός κτλ. Του λέω τι μου είπε και το θυμάμαι σαν εικόνα ότι του φύγει το χαμόγελο, ναι, από τα χείλη. Αυτό το διάστημα εσύ αγωνιούσες, ας πούμε, για το τι μπορεί να συμβεί? Όχι. Αν ότι μπορούσα να φύγω να πάει κάτι άσχημα, όχι. Μήπως υπάρχει πάλι υποτροπή στην υποτροπή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται αυτό ή αν συμβαίνει αυτό. Όχι. Απλά από τότε που συνέβη αυτό, αυτό που σκεφτόμουν πάντα είναι ότι άμα μείνω έγκυος και γίνεται οτιδήποτε, ότι δεν θα επιλέξω να κάνω χημειοθεραπείες, θα επιλέξω το παιδί.
Mm-hmm. Και τώρα, δηλαδή, όταν γέννησα και πήγα να γεννήσω, λέω στο γιατρό ότι ό,τι και αν γίνει, λέω, θα επιλέξεις το παιδί. Και άρχισε να γελάει ο γιατρός και λέει, είσαι σοβαρή, πάμε να γεννήσουμε, δεν έχεις τίποτα. Και τι μου λες, λέξεις. Να σε ρωτήσω τώρα, λοιπόν, κάτι. Καβατζώνεις, να πω αυτή την έκφραση, το διάστημα της υποτροπής που ουσιαστικά θεωρείται μετά ότι έχει τελειώσει η υπόθεση. Μέχρι και σήμερα, ας πούμε, που είσαι 3 μηνών μανούλα, έρχεται στο μυαλό σου και φεύγει αυτό, είναι κάτι το οποίο νιώθεις ότι το έχεις ζήσει και ότι δεν σε αφορά πια? Ούτε φοβάμαι και δεν έχω μπει στη διαδικασία. Απλά αυτό το οποίο το είχα σκεφτεί πολλές φορές και το είχα σκεφτεί και όταν ήμουν έγκυος, είναι ότι ό,τι και αν γίνει, θα επιλέξεις το παιδί. Σε πολλούς φαίνεται παράξενο ότι μιλάω τόσο άνετα, ότι α, πέρασε εκείνο. Έχω φτάσει να παρηγορώ κόσμο για το τι πέρασε. Δηλαδή, όποιος το ακούει, λέω, δεν αντέχω άλλο να σας παρηγορώ άλλο. Μα γι' αυτό είσαι και εδώ. Σε είχα ξανακούσει που μιλάς για την ιστορία σου και λέω, αυτό το κορίτσι θέλω να το συζητήσω, θέλω να το κουβεντιάσω. Βέβαια, σε όλο αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η Ελπίδα και η κυρία Μαριάννα και όλο το ίδρυμα. Θεωρώ ότι δεν θα ήμουν το ίδιο. Βοήθησε πάρα πολύ γιατί έμενα στον Ξενώνα, όπου δεν ήμουν μόνη μου, ήταν και όλα τα άλλα τα παιδιά. Όπου το βίωσα πιο έντονα, γιατί ήμουν μεν το μεγαλύτερο στην ηλικία, όλα τα άλλα ήταν στη φωνιά μου πιο μικρά. Αλλά έβλεπες ότι δεν το περνάς μόνο εσύ. Το περνάνε και τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε έλεγες, δεν είμαι μόνο μου, ότι δεν τα λένε μόνο σε μένα, τα λένε και στους άλλους. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ ο Δημήτρης Ανάνης, ο κοινωνικός λειτουργός του Ξενώνα, που ήταν φίλος μου από πάντα. Οπότε το 2007, μέσα από το πανεπιστήμιο μου, έκανα μία έκθεση εδώ στην Αθήνα. Και του λέω, κλείσε μου, σε παρακαλώ, ένα ξενοδοχείο, γιατί δεν ήξερα. Και δεν μου έκλεινε ξενοδοχείο. Και τον έπαιρνα και του λέω, δεν ντρέπεσαι, πώς μιλάμε φίλοι, έτσι, κανονικά. Και του λέω, δεν ντρέπεσαι, του λέω, δεν βρήκες χρόνο να μου κλείσει ένα ξενοδοχείο. Είχε το σχέδιό του όμως. Και κάποιοι με παίρνει τέλος πάντων τηλέφωνο και μου λέει, δεν σου έκλεισα ξενοδοχείο. Θέλω, εάν θέλεις, λέει, σκέφτηκα να έρθεις να μείνεις εφόσον Ξενώνα. Εγώ όταν του είπα ναι, θα έρθω, δεν ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη ότι δεν ήθελα να πάω. Και κανονίζω να πάω στον Ξενώνα. Εν τω μεταξύ, για να μην είμαι στον Ξενώνα, είχα κλείσει προγράμματα. Πότε θα είμαι στην καλερί, να πηγαίνω θέατρο, να πηγαίνω σινεμά, να λείπωνε. Το πρώτο βράδυ ήταν εφιαλτικό. Γιατί είχαν περάσει χρόνια, είχα πάει φοιτήτρια, έμενα μόνη μου. Οπότε το πρώτο βράδυ ήταν χάλια, γιατί τα ξαναβίωνα όλα σαν να παίζει ταινία εξ αρχής. Και όπως κατέβαινα, και λέω να μην χρησιμοποιήσω το ασανσέρ, να κατέβω λίγο με τα πόδια, βρήκα στο σαλόνι τα παιδιά, τα οποία έκαναν διάφορα πράγματα μόνοι τους. Και όπως κατέβηκα να χαιρετήσω, μου έλεγαν, τι είσαι εσύ, είσαι μαμά, γιατί ήμουν και μεγάλη. Όχι, δεν είμαι μαμά, είμαι αποθεραπευμένο παιδί. Τι είναι, τι έκανες, πώς ήσουν. Δεν πήγα πουθενά εκτός από την καλερί, πήρα υλικά και ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με τα παιδιά του Ξενώνα. Και έκανα πράγματα. Και συνειδητοποίησα ότι με το που τους έλεγα ότι ήμουν κι εγώ εδώ και τέλειωσε και έγινε εκείνο. Και ναι, εκείνο πονάει, αλλά περνάει. Και όλη τη διαδικασία είναι ότι μου έφυγε όλο το βάρος που κουβαλούσα τόσα χρόνια. Γιατί συνειδητοποίησα με το που να μιλάω και να λέω ότι έχω βιώσει. Δεν είναι μόνο ότι θεραπεύομαι, είναι ότι αυτό που μου έδωσαν εμένα αυτά τα παιδιά, η αγαλίαση της καρδιάς, εκείνη τη συγκεκριμένη τις δύο εβδομάδες που έμεινα, θεράπευσε ό,τι μπορεί να είχε αφήσει η νεοπλασματική ασθένεια. Οπότε συνειδητοποίησα πόσο καλό μου έκανε. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που μιλάνε χωρίς να ξέρουν. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να απευθυνθείς. Είναι αυτό, σου λέω, είναι το θέμα της άρνησης, το οποίο είναι αυτό που κάνει ουσιαστικά η οικογένεια του Ελπίδα. Είναι ότι όταν βλέπεις ότι βιώνεις κάτι, το βιώνει από όλες τις απόψεις, δηλαδή ακόμα και της αποδοχής και της λέξης και του πόνου, ότι είναι όλο μαζί, είσαι εσύ, οπότε δεν μπορείς να αρνείσαι τον εαυτό σου. Οπότε όταν δέχεσαι, δεν κάνεις πράγματα γιατί ακούς τα άσχημα σχόλια κάποιον ή επιτρέπεις τους άλλους να τα πούνε, είναι σαν να μην δέχεσαι τον εαυτό σου. Οπότε θεωρώ ότι άμα δεχόμαστε τον εαυτό μας και συνεχίζουμε και κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρά μας, δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευτυχισμένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, που μοιράστηκες έτσι όμορφα τη ζωή σου ουσιαστικά και όλα αυτά που έτσι έχεις βιώσει, έχεις σκεφτεί και έχεις αισθανθεί.
Και σου εύχομαι να είναι γερό και τυχερό το μωράκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να το απολαμβάνεις με τον άντρα σου και να το καμαρώνετε. Ευχαριστώ και εσύ να είσαι πάντα γερή και δημιουργική, γιατί ξέρω ότι σου χρειάζεται και για τη δουλειά σου που τόσο πολύ αγαπάς. Mm-hmm. Δεν μπορώ και να ζήσω χωρίς τη ζωγραφική. Τα έργα σου πάντως είναι καταπληκτικά. Σε ρώταγα και πριν να μου πεις και με τι λύκα. Είναι επιτυχία γλυπτική, είναι μεικτή τεχνική. Με γύψα, κόλλα πλακιδίου, τλακόλ, σκόνα γεωγραφία, γαλλικό καφέ και άμμο. Πάνω σε όλα αυτά μαζί, ναι. Αυτό ήθιστε ή είναι υλικά που τα έχεις βάλει εσύ και από τη φαντασία όχι, σου. Όχι, απλά όταν συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο όγκος στη ζωγραφική και έψαχνα να βρω με τι θα γίνει ο όγκος, έπρεπε να βάλω ένα υλικό που να δημιουργήσει γλυπτική. Μετά έπρεπε να βάλω μέσα κόλλες. Μετά από τις κόλλες για να πέσει ο γύψος έπρεπε να δω πώς θα βγαίνει το χρώμα. Από τη στιγμή που έβγαινε το χρώμα ήθελα να έχω συγκεκριμένη υφή, γιατί τα έργα μου είναι αλλού πιο τραχιά και αλλού πιο λία, σαν τις διακυμάνσεις της ζωής και της προσωπικότητάς μας. Οπότε εγώ θέλω κάποιος να το βιώνει βιωματικά και ανάλογα με το υλικό που έχει να τα αγγίζει τα έργα μου, γιατί επιτρέπω να τα αγγίζει. Οπότε κάπου όταν η υφή είναι λία, να παραπέμπει στις δικές του ευτυχισμένες στιγμές και κάπου που είναι αιχμηρή και ίσως κάποια υλικά σε κόβουν κιόλας, να παραπέμπει στις δικές του αιχμηρές στιγμές της ζωής του. Οπότε ανάλογα με το τι ήθελα να κάνω, το ένα υλικό ήθελε τη συντροφιά του άλλου. Σε έχουμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες.